Είσαι έτοιμος! Hey! Είσαι έτοιμος! Πολύ φαγητό για σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπράβο. Όπως βλέπετε, η σημερινή συνταγή είναι μια πολύ οικία σας συνταγή. Την κάνουμε συνέχεια, νομίζω δηλαδή. Είναι λαχταριστά κανελόνια γεμιστά με σπανάκι και ανθότυρο. Θέλω να σας σερβίρω λίγο. Μην το λυπάσαι, μην το λυπάσαι. Είναι μια συνταγή η οποία, όπως ξέρουμε, όλοι τα ζυμαρικά τα λατρεύουμε. Και αυτή τη συνταγή θα τη λατρεύσετε ακόμα περισσότερο. Και τα χρόνια. Για να αφήσει και άλλο κομμάτι. Συγγνώμη. Πάμε να παίζουμε και σε δεύτερο πιάτο. Κοίτα εδώ, τέλειο. Λοιπόν, εντάξει, πολύ εύκολη συνταγή. Θα σας δείξω 2-3 tips για να τη φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι είναι και αρκετά οικονομική και τρώνε με ένα μεγάλο πυρέξ. 4-5 άτομα. Γεια μου, μυρωδιά μου. Ναι, είναι επίπεδο συνταγή. Σημειώστε τη, γιατί είναι ό,τι χρειάζεστε για τη σημερινή ημέρα ή για τις επόμενες μέρες που πρέπει να φτιάξετε κάτι πολύ καλό στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Έχουμε και λέμε. Κανελόνια με σπανάκι και ανθότυρο. Θα χρειαστούμε. Για τη σάλτσα, αυτή είναι μια βασική συνταγή για σάλτσα. 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 σκελίδες σκόρδο. 1 μεσαίο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 500 γραμμάρια χυμό ντομάτας, κοιτάξτε εδώ. Και, δηλαδή είναι ένα χαρτονάκι. Και ένα φλιτζάνι ντομάτα κονκασέ. Θα βάλουμε μίξ. Μάλιστα. 2. Μισό φλιτζάνι ζωμό λαχανικών. 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη. 1 κουταλάκι βασιλικό αποξηραμένο. Αλάτι, πιπέρι. Και πάμε τώρα για τη γέμιση. 500 γραμμάρια σπανάκι πλυμμένο και καθαρισμένο. 350 γραμμάρια ανθότυρο ή κότα τσίζ. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο light. Αλάτι, πιπέρι, 1 αυγό. 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσοκάριδο. 1 πακέτο κανελόνια. 250 γραμμάρια μοτσαρέλα για να βάλουμε από πάνω έτσι να λιώσει το τυράκι και φρέσκο βασιλικό για να γαρνίρουμε. Εγώ πιστεύω ότι. Τι. Έκανε αυτό το φαγητό επειδή θα έρθει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σε λίγο. Σου λέει να έχω ας πούμε κάτι να τον εντυπωσιάσω τον άνθρωπο και είναι αυτό. Εντάξει. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Την οποία πάμε να ξεκινήσουμε εσείς αμέσως. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε την σάλτσα ντομάτας. Έχω μια κατσαρόλα την οποία την έχω προθερμάνει σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία και να σας πω ότι μετά από 1,5 χρόνο βρήκα έναν τρόπο να ανοίγω το μάτι με τα γάντια. Oh. Αλήθεια το λέτε. Και εμείς, ναι. Και εμείς τι θα κάνουμε δουλίτσα. Τώρα όμως δεν πιάνει. Γιατί, λοιπόν, πού θέλετε σεφ. Στο maximum. Τέλεια. Τέρμα. Λοιπόν, το πάνω είναι σεφ. Το πάνω άναψες το τέρμα. Το πάνω. Όχι, το πάνω. Το κάτω πάλι. Λοιπόν, okay. Παίρνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και το ψιλοκόβουμε. Είναι μια απλή συνταγή. Αυτή σημειώστε γιατί είναι βασική συνταγή ό,τι χρειάζεστε, όπου χρειάζεται να βάλετε μια σάλτσα ντομάτας η οποία να έχει και κάτι να πει στο φαγητό σας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνταγή. Όπως είδατε στην κάρτα, έχω δώσει και ντομάτα κονκασέ αλλά και χυμό ντομάτας. Γιατί. Γιατί αν έβαζα μόνο χυμό ντομάτας δεν θα είχα τα κομματάκια που έχει μέσα η ντομάτα κονκασέ. Αν έβαζα όμως μόνο ντομάτα κονκασέ θα είχα υπερβολικά πολλά κομματάκια ντομάτας μέσα. Οπότε αυτή η αναλογία που είναι ένα χαρτονάκι, δηλαδή μισό λίτρο χυμό ντομάτας και μία κούπα ντομάτα κονκασέ είναι τέλειο μίξ. Ναι. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο όσο παράλληλα γεμίζει, προθερμαίνεται η κατσαρόλα μας. Εδώ, τέλεια. Και το σκορδάκι. Και έχουμε 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, το οποίο θα προσθέσουμε στην κατσαρόλα για να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προχωράμε. Μποπ, ρίχνουμε το λαδάκι μας. Τώρα θα αρχίσουν εδώ πέρα οι μυρωδιές οι απίστευτες. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Πάμε. Σεφ, μου στέλνετε αυτό, σεφ. Μπορείς να ανακατέψεις αμαθές. Ναι, σεφ. Εννοείται. Μάλιστα, σεφ. Λοιπόν. Όσο γίνεται η σάλτσα, το κρεμμύδι και το σκόρδο, θα κάνουμε το εξής. Θα σας δείξω, για αυτή τη συνταγή έχω χρησιμοποιήσει σπανάκι, η γέμιση έχει σπανάκι και ανθότυρο. Θα σας δείξω σήμερα έναν τρόπο πώς μπλαντσάρουμε, δηλαδή μαραίνουμε σε εισαγωγικά το σπανάκι με τον σωστό τρόπο που προστατεύει και τα θρεπτικά συστατικά από το σπανάκι. Σημαντικόν. Κοίτα. Όταν πάμε να μπλαντσάρουμε, δηλαδή να μαράνουμε το σπανάκι, παίρνουμε μια κατσαρόλα και βάζουμε. Μπλαντσάρουμε, λέει. Μπλαντσάρουμε. Ναι. Μάλιστα, να αναφέρουμε και τις λέξεις. Ναι. Βάζουμε λίγη ποσότητα νερού. Μάξιμουμ 2 δάχτυλα. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε την κατσαρόλα full και μετά να το βράσουμε όπως βράζουμε τα χόρτα. Μάλιστα. Βάζουμε αυτή την ποσότητα εδώ. Βλέπεις πόσο λίγο είναι. Πολύ. Ναι. Όπως το πες. Και εδώ τι θα κάνεις. Σιγά σιγά εσύ θα ρίξεις την ποσότητα μέσα. Μάλιστα. Και αυτό θα μαραίνεται. Και μετά που δούμε ότι θα κάτσει κάτω.
Και θα... Συνεχίζω. Συνεχίζει. Το βάζουμε όλο μαζί δηλαδή. Δεν περιμένουμε λιγάκι. Όχι. Και τώρα με την, με την κουταλίτσα αυτή θα το κάνεις, θα το πατήσεις κάτω για να μαραθεί. Βλέπουμε εδώ ότι το κρεμμύδι και το σκόρδο είναι σε καλό δρόμο. Θέλετε 3 με 4 λεπτά να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα να καραμελώσουν τα σάκαρα από το κρεμμύδι. Και τώρα θα επιτεχύνω λίγο τη διαδικασία και θα προσθέσω και το χυμό ντομάτας και την ντομάτα κονκασέ. Εδώ. Και το ζωμό. Μισό φλιτζάνι. Πόση ώρα μας... μπορείτε να βάλετε νερό. Αυτό πόση ώρα μας παίρνει 20 δευτερόλεπτα είναι έτοιμο. Αλήθεια. Το βγάζεις, ναι. Α, κιόλας. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Wow. Λοιπόν, okay. Εδώ ανακατεύουμε λίγο τα υλικά που βάλαμε μέσα στη σάλτσα μας. Θα ρίξουμε μέσα τα μυρωδικά, δηλαδή τον αποξηραμένο βασιλικό, την αποξηραμένη ρίγανη. Θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Σε αν θέλετε εσείς να το κάνετε. Θα το πάρω από εδώ. Ναι, θα το πάρεις και θα το σουρώσεις. Βασικά. Κάτσε. Όχι, ας το αφήσω εκεί. Ναι, ας το πίσω. Okay. Βάζουμε λίγο αλάτι και πιπέρι και χαμηλώνουμε το μάτι γιατί αρχίζει και πιτσιλάει, όπως βλέπουμε εδώ. Στο μέσο, δηλαδή στο 4 και στο 5, στο 4 με 5, έτσι ώστε να αρχίσει να κοχλάζει και να σιγομαγειρεύεται. Ιδανικά θέλω να δοκιμάσετε προς το τέλος. Η διαδικασία αυτή θέλει να σας πάρει 30 λεπτά για να έρθει σε αυτό το αποτέλεσμα και να ενωθούν όλες οι γεύσεις οι ωραίες. Αλλά στο τέλος, πριν χρησιμοποιήσουμε τη σάλτσα, πρέπει να δοκιμάσουμε γιατί κάποιες ντομάτες συνήθως είναι λίγο πιο ξινές. Μήπως χρειάζεται να ισορροπήσουμε με ή λίγο μέλι ή λίγο ζάχαρη τη σάλτσα. Αυτό προχωράει. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη συνταγή. Έχουμε μπλανσάρει το σπανάκι. Το παίρνω από πίσω. Το οποίο έχω κάνει την προεργασία μου από πριν. Εγώ έπρεπε να πάω σε αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι που έχω κάνει από πριν. Το ίδιο πράγμα που κάναμε αυτή τη στιγμή, απλά το έχω κρυώσει. Εδώ έχουμε δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Είτε να βάλω γάντια και να το κάνω με τον πιο εύκολο τρόπο, είτε το δεύτερο τρόπο, ο οποίος είναι κάτι πρέπει να έχετε το εξάρτημα για να το κάνετε, και είναι το ραβδο μπλέντερ. Αυτό εδώ. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος, το σίγουρο, θα κάνετε αυτό. Θα πάρετε το σπανάκι και θα το στύψετε. Να φύγουν τα υγρά και θα το βάλουμε στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα λέω, συγγνώμη, στο μπολ. Ναι. Λοιπόν, στίβουμε καλά όλα τα υγρά. Για να μπορέσει μετά να το να μην... Κοίταξε πόσο υγρό... Ναι, έχει πάρα πολύ. Θέλουμε να έχουμε και αυτό είναι το τη γεύση. Και αυτό είναι το σουρωμένο. Έτσι δυναμώνουμε τη γεύση, ναι. Σκέψου δηλαδή, έχει ήδη σουρώσει και παρόλα αυτά βγάζει τόσο νερό. Εννοείται. Λοιπόν, πάρε αυτό. Δεν το χρειάζομαι. Εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή θα πάρω το σπανάκι και θα το ψιλοκόψω. Εντάξει, το ψιλοκόβουμε. Το μπολ, Κατερίνα, το θέλω. Α, το θέλεις, συγγνώμη. Ωραία, δώστε το από εδώ, λοιπόν, θα το δώσω εγώ τελευταία στιγμή. Αν δεν έχετε το ραβδομπλέντερ, θα το ψιλοκόψετε αρκετή ώρα. Εμείς όμως που έχουμε εδώ το ραβδομπλέντερ, θα το κάνουμε με μια πιο μαλακή υφή για το στόμα. Με τον εξής τρόπο. Ρίχνουμε μέσα το σπανάκι, το οποίο ελαφρώς το έχουμε ψιλοκόψει. Σπάμε μέσα και το ανθότυρο. Α. Και μετά, καταλαβαίνεις τι θα κάνουμε. Θα το πολτοποιήσουμε. Πάει αυτό. Λοιπόν, βγάζω το ένα γάντι. Δεν κοροϊδεύεις, αλλά να βοηθήσεις. Παίρνουμε τώρα το ραβδο μπλέντερ και... κοίτα, πω. Αν έχετε πραγματικά αυτό το εξάρτημα, θα κάνετε μαγικά κανελόνια. Γιατί αυτό εδώ το χρώμα τα ενώνει τις γεύσεις. Από ό,τι έχω καταλάβει, το ραβδο μπλέντερ γενικά είναι αρκετά χρήσιμο εργαλείο στις κουζίνες. Δηλαδή, αν μπορείτε να βρείτε κάποια... Να πάρετε. Θέλω να ευχαριστήσω ένα ραβδομπλέντερ, ναι, τον Νίκο τον Βλάχο, τον διευθυντή παραγωγής μας, που θα μου κάνει δώρο αυτό το ραβδομπλέντερ για να μπορώ να έχω στην κουζίνα μου και να μαγειρεύω και να τρώω και να λέω «Άρε Νίκο Βλάχο, αν δεν είχα εσένα, πώς θα μαγείρευα τώρα». Λοιπόν, σε αυτό το σημείο που έχουμε κάνει τη γέμιση, θα βάλω μέσα ένα αυγό, χωρίς το τσόφλι εννοείται, λίγο πιπεράκι και λίγο αλάτι. Ρίξε! Το ανθότυρο είναι ένα άνοστο τυρί, οπότε θέλουμε λίγο αλατάκι. Και στη συνέχεια θα βάλουμε λίγο μοσχοκάριδο, τριμμένο. Περίπου 1/3 από ένα... πώς λέγεται αυτό, μπαλάκι. Μοσχοκάριδο. Τέλειο. Ανακατεύουμε τώρα. Σούπερ. Εδώ έχουν ενοποιηθεί όλες οι γεύσεις. Κρατερέ από πίσω. Μάλιστα. Θέλω να μου φέρεις, έχω μια κανάτα με μια σακουλίτσα μέσα. Ναι, σεφ. Ο πρώτος τρόπος για να γεμίσετε τα κανελόνια είναι ο λίγο πιο δύσκολος. Ναι, ο οποίος είναι με ένα μικρό κουταλάκι. Μάλιστα, σεφ. Το οποίο θα παίρνετε τα κανελόνια από εδώ. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Τσούκου, τσούκου και θα τα γεμίζουμε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος.
ο οποίος είναι μια σακούλα ζαχαροπλαστικής που υπάρχουν στο εμπόριο και μιας χρήσης αλλά και πολλών χρήσεων και είναι αρκετά οικονομικές και μας λύνουν τα χέρια πάρα πολλές φορές. Κοίτα τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ θα βάλουμε τη σακούλα ζαχαροπλαστικής μέσα σε ένα. Ναι. Μέσα σε ένα ποτηράκι. Θα σε γυρίζω εγώ σιγά σιγά. Σε γυρίζω προς τα εκεί, να πας στην γκράμπα. Τέλεια. Πάει αυτό. Τέλεια. Φύγαμε. Λοιπόν, παίρνω τώρα ένα ψαλίδι. Κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολα θα γεμίσετε. Πολλοί κόσμος δεν κάνει συνταγές με κανελόνια, γιατί είναι δύσκολο να τα γεμίσουν και παίρνει πολλή ώρα. Με αυτόν τον τρόπο που θα πάρουμε το ψαλιδάκι μας, θα κόψουμε τη μητούλα. Καλά, δεν το κάνουμε το μαχαίρι σου, μάλλον θα είναι πιο. Δεν πειράζει. Παίρνουμε τα κανελόνια μας και βάζουμε τη μύτη μέσα και πιέζουμε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα γεμίζει. Τίποτα. Ένα. Μέχρι και εγώ το κάνω. Μπορείτε να κάνετε ένα ταψί. Άμα έχω τώρα από το blender πριν. Ένα ταψί. Μπορείτε να το κάνετε, το έκοψα λίγο χοντρά. Σε λιγότερο από να τα γεμίσετε σε 3-4 λεπτά. Κοίτα εδώ πόσο εύκολα γεμίζει. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Τέλειο. Θέλω από κάτω να μου φέρεις ένα πυρέξ που έχω. Από κάτω ένα πυρέξ που έχεις. Και αλήθεια λες εδώ. Πω, ταχύτητα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα. Παίρνουμε το πυρέξ μας. Αυτή το μέγεθος είναι μια χαρά. Και θα ρίξουμε τη μισή σάλτσα. Όχι τη μισή, το 1 τρίτο. Λίγο στον πάτο. Εδώ. Απλώνουμε. Να πάει παντού και στις άκρες. Και παίρνουμε τα κανελόνια τα οποία έχουμε φτιάξει όμορφα και ωραία και τα έχουμε γεμίσει και τα βάζουμε στο πυρέξι μας. Στο πυρέξι μας. Ή μπορείτε να το κάνετε και σε ταψί. Κοίτα εδώ, τα ζουλάμε να μην έχουν πάρα πολύ χώρο. Έχω κάνει εγώ κάποια από πριν. Εδώ τέλεια. Ναι, γιατί άμα δεν τα κάνουμε και λίγο από πριν, δεν θα έχουμε. Το γεμίζουμε full. Αυτό είναι ένα μικρό πυρέξ. Ιδανικά η συνταγή που σας έχω δώσει στην κάρτα είναι για δύο τέτοια. Ένα κανονικό πυρέξ που έχετε όλοι στο σπίτι είναι αυτό ακριβώς που πρέπει για να γεμίσει η συνταγή αυτή το πυρέξ σας. Λοιπόν, βάλαμε τα κανελόνια μας και ρίχνουμε πάνω την υπόλοιπη σάλτσα. Ωραία. Ντοματούλα με σπατάκι. Φεύγει και αυτό, σεφ. Φεύγει αυτό. Έφυγε. Απλώνουμε σε αυτό το σημείο τυράκι, μοτσαρέλα τριμμένη. Παίρνουμε και ρίχνουμε από πάνω. Και κρατερέ, κόψε μου ένα αλουμινόχαρτο από μπροστά σου, το οποίο είναι ίδια απόσταση. Ίδιο μέγεθος, λίγο παραπάνω. Ίδιο μέγεθος με το πυρέξι μας. Λοιπόν, έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Κοιτάξτε εδώ, απλώνετε το τυράκι καλά. 200 βαθμούς. Ψήνουμε για 40 λεπτά με ένα αλουμινόχαρτο, το οποίο προσέξτε, πολύ σημαντικό να μην ακουμπάει πάνω στο τυρί. Γιατί? Αν λιώσει και ακουμπήσει το αλουμινόχαρτο πάνω στο τυρί, όταν το βγάλουμε θα μας χαλάσει την εικόνα. Εντάξει. Ψήνουμε για 40 λεπτά στους 200 βαθμούς και στη συνέχεια ανοίγουμε το φούρνο, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για άλλα 5 με 10 λεπτά, έτσι ώστε να μας πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα, αν θέλουμε να το φάμε λίγο πιο ξερουσιμένο το τυράκι και να είναι λαχταριστό, έτσι όπως σας το δείξα και εγώ σήμερα.